μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί σας για τις πολιτικές σας επιλογές, για το κόμμα που διαλέξατε, ωραία. Αλλά τουλάχιστον δεν έχει να σας προσάψει ότι δεν προσπαθήσατε για αυτόν τον τόπο για 2-3 πράγματα. Το ένα είπα είναι ο ΕΝΙΣΑ, που ευτυχώς υπάρχει ακόμη, θα δούμε. Και το άλλο είναι ότι βάλατε αυτό το σπόρο σε πολιτικό επίπεδο, με χαρτί μολύβι σχέδιο, και μάλιστα θέλω να υπενθυμίσω, γιατί εσείς θα τα πείτε τώρα, ξεχνάνε πολύ, λίγο έλειψε να έχει προχωρήσει από τότε η διαδικασία με το κατεπήγον των Ολυμπιακών έργων, αν δεν προέκυπτε το πολιτικό ζήτημα στη Βουλή, όπου ο κύριος Χριστοδουλάκης, αν θυμάμαι καλά, ουσιαστικά την έκλεισε. Για έλατε λίγο να θυμηθούμε. Ναι, όντως. Εάν, κύριε Σαχίνη, δεχτούμε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, τότε μπορώ και εγώ να πω ότι πράγματι συνέβαλα σε αυτή την προσπάθεια, που όπως και εσείς πολύ καλά αναφέρατε πριν, ήταν μια απέτηση των φορέων της Κρήτης, μην ξεχνάτε τις 100 υπογραφές, απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, όπως πολύ καλά τονίσατε κλπ. Και θέλω να πιστεύω ότι πράγματι βάλαμε το θέμα τότε στις σωστές του βάσεις, αλλά και με τις σωστές διαστάσεις. Γιατί είχε προηγηθεί μια μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία προσδιορίζε το συγκεκριμένο χώρο ως τον καταλληλότερο για να γίνει ένα μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο στην Κρήτη, πρώτον. Και δεύτερον, είχαν φανεί πλέον τότε μετά τις μελέτες των Σουηδών τα τεράστια προβλήματα που προέκυπταν, τα περιβαλλοντικά και άλλα, με τον Λοξό διάδρομο. Άρα λοιπόν έπρεπε να υπάρξει μια λύση. Και η λύση ήταν αυτή την οποία τελικά επιλέξαμε και προχωρήσαμε μέχρι σε ένα, θα μπορούσα να πω, ικανοποιητικό βαθμό, διότι αν δει κανείς τις σημερινές μελέτες όπως είναι τουλάχιστον, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Μάλλον θα μπορούσα να πω ότι έχουν αφαιρεθεί ορισμένα, που δεν ξέρω βέβαια αν αυτά ήταν και αναγκαίο να αφαιρεθούν, αλλά που εν πάση περιπτώσει, γιατί υπήρχε τότε μια απέτηση, ας πούμε, να έχει το αεροδρόμιο και πρόσβαση από την ανατολική πλευρά. Και αυτά τα έργα, αυτά τα σχέδια στην πορεία καταργήθηκαν. Σημασία όμως έχει ότι πράγματι τότε το έργο θα μπορούσε να έχει προχωρήσει από τότε, όταν ψηφίσαμε τον νόμο στη Βουλή, όταν προχωρήσαμε στις διαδικασίες, που βέβαια μετά έγιναν οι εκλογές, τα δεδομένα άλλαξαν. Και μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση μετά το πρώτο διάστημα μπολόζερνε σε κάποιες διαδικασίες, δεν προχωρούσε, μέχρι που ξεκίνησε και εκείνη μια προσπάθεια που όμως έδειχνε ότι δεν ήθελε το έργο να προχωρήσει με τους ρυθμούς που έπρεπε να προχωρήσει. Και θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή διαδικασία είναι καθοριστική, γιατί υπάρχει όντως μια δυνατότητα το έργο να γίνει, και θα γίνει παρά τα λεγόμενα και τότε, θέλω να πιστεύω, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η πενταετία δηλαδή που εκτίθεται και τότε ως ένα χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να γίνει το έργο, νομίζω ότι είναι κάτι το υπαρκτό, είναι κάτι το πραγματοποιήσιμο, και ως τέτοιο θα προχωρήσει, πιστεύω. Κύριε Στρατάκη, πείτε μου κάτι, αισθάνεστε εν μέρη και μια πολιτική δικαίωση? Θέλω να θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο χαρακτηριστήκατε από υπερφύαλος μέχρι γραφικός, μέχρι το ότι ανατρέπεται ολόκληρο σχεδιασμό. Πρωθυπουργοί δεν περνάγαν από την Αλικαρνασσό αν δεν δεσμεύονταν για το Λοξό, και πάει λέγοντας. Είστε δικαιωμένος, μπορεί να αισθάνεται καλή για πολλά πράγματα. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και εγώ τουλάχιστον σε πάρα πολλά νιώθω δικαιωμένο σε αυτά που προέβλεψα σε σχέση με τις εξελίξεις στη συνέχεια και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Αλλά σημασία δεν έχει να νιώθει κανείς δικαιωμένο, σημασία έχει να υπάρχει αποτέλεσμα. Και θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα, έστω και μετά από 13 χρόνια, είναι θετικό. Έκλεισε ο διαγωνισμός σήμερα μία η εταιρεία. Ο διαγωνισμός όμως δεν βγήκε άγωνος, προχωρά. Και από ό,τι μας έλεγε πριν από λίγο ο δήμαρχος της περιοχής, προχωράει και πιο γρήγορα η διαδικασία, διότι έχουν έναν φάκελο τριών κατηγοριών εξτάσεων. Τώρα να σας ρωτήσω, με την εμπειρία που έχετε και στην πολιτική αλλά και από τη δράση στο Υπουργείο, τι κατά τη γνώμη σας από εδώ και στο εξής, γιατί τώρα ξεκινάει ο μαραθώνιος, πρέπει να προσεχθεί? Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Είστε και παιδιαδίτης, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι τα θέματα μπαίνουν στη σωστή τους βάση, δηλαδή αν γίνει το σχολείο. Ο σχεδιασμός για την χωροταξικό της περιοχής, εάν δεν υπάρχουν παρανομίες και εν πάση περιπτώσει αυθαιρεσίες, θα το μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλύτερα, νομίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν καλά. Εάν ο σχεδιασμός δηλαδή είναι σωστός από την αρχή και δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες στη συνέχεια, πιστεύω ότι και η περιοχή θα αναπτυχθεί, αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από τη συγκεκριμένη περιοχή είναι ότι θα δοθεί ένα καινούριο βήμα, ένα καινούριο λάχτισμα στην ανάπτυξη της Κρήτης. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι μην ξεχνάτε ότι είμαστε τουριστικός προορισμός, ίσως από τους μεγαλύτερους της χώρας, και θα μπορούσαμε να έχουμε και έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια ανάπτυξης σε αυτό το τομέα.
που ας μην γελιόμαστε είναι ίσως από τους μόνους τομείς που απομένει και που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε για να έχουμε ένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση πιστεύω ότι αυτό που μιλάμε ως αναπτυξιακό έργο, όχι ως εργολαβία πλέον και ως κόστος κατασκευής του, αλλά ως αναπτυξιακό έργο σε με αυτά που θα δώσει στη συνέχεια στον τόπο, θεωρώ ότι πράγματι είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την περιοχή, ασφαλώς πρώτα η Συρία, αλλά και βέβαια για ολόκληρη την Κρήτη. Δεν μου λέτε, κύριε Στρατάκη, ορθώς ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος, ο κ. Καλογεράκης, είπε σήμερα ότι εγώ το πρώτο που επιδιώκω αυτή τη στιγμή είναι μία συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σπίρτζη, τον οποίο αναγνώρισε ότι είχε το πολιτικό τσαγανό, παρά το ότι και τα τελευταία 24 ώρα προσπάθησαν πάλι να τον μπλοκάρουν. Επιδιώκω καταρχήν να υπάρξει μία συνέλευση στην περιοχή, ανοιχτή, και κυρίως μία προγραμματική συμφωνία. Ακριβώς. Μα όλα αυτά που σας είπα μπορούν να γίνουν μέσα στα πλαίσια αυτά για να μην, για να μην βαδίσουμε καθενός στο κουτουρού, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς εδώ πέρα, και από την άλλη για να υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός που θα υλοποιείται για να μην παρατηρούνται αυθαιρεστίες και φαινόμενα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα μελλοντικά στο έργο αλλά και στην όλη προσπάθεια που γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι αν έτσι συνηθούμε θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και θα φανεί και γρήγορα μάλλον. Δεν μου λέτε, κύριε Στρατάκη, ξέρω ότι το παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια την πορεία του. Τις αναδρομές του, τις αναβολές του, τις ματαιώσεις του. Θεωρείτε και ότι... Και τα όσα διάφορα ακούγονται, παρακολουθώ και τα συγχαπάζω. Ναι, ξέρετε, το τελευταίο διάστημα είχε επανέλθει η υπόθεση του Λοξού από κάποιους. Ναι, βεβαίως, δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα τότε κύριε άψε της ασφάλειας μιας πόλης. Και αυτό δεν γίνεται κατανοητό. Και μάλιστα επιχειρείται σε διάφορες αιτιάσεις που διαβάζονται και διαβάζουμε για άλλα αεροδρόμια του κόσμου, για αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης που είναι στο New Jersey και του καθεξής, τα οποία θεωρώ ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Και δεν παίρνω όμως άλλα παραδείγματα, όπως για παράδειγμα των Καναρίων νήσων, που είναι κάτι παρεμφερές με την Κρήτη, θα μπορούσε να πει κανείς, που το αεροδρόμιο των Νέων Διεθνές είναι στην άλλη πλευρά του νησιού, 80 χιλιόμετρα από το προηγούμενο, και που είχε δημιουργήσει πριν από 20 χρόνια μέσα σε μία πενταετία μία τεράστια ανάπτυξη ολόκληρα τα νησιά της περιοχής, που δεν είναι νησιά, τα Κανάρια νησιά είναι περισσότερα. Αυτά τα παραδείγματα δεν τα αναφέρει κανείς ποτέ. Εγώ άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά μιας και σας δόθηκε και ευκαιρία, νομίζω, γιατί έχετε ακούσει, έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα πολλά. Έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει. Ναι. Άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι συνάμα πρέπει να ανοίξει και μια συζήτηση, προσέξτε τι σας ρωτώ τώρα. Γιατί μέχρι να προχωρήσει αυτό το αεροδρόμιο θέλει ένα χρόνο. Εσείς λέτε 5, εγώ μπορεί, δεν θα μπω τώρα στο αν είναι 5, 7, 3, 10. Προφανώς χρειάζεται εδώ μια στοιχειώδη υποδομή το Ηράκλειο, γιατί δεν μπορεί χρόνο με το χρόνο επιβαρύνεται να αντέξει. Αλλού όμως θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι πρέπει να ανοίξει και μια συζήτηση τι γίνεται μετά στην έκταση στο Ηράκλειο? Βεβαίως. Και να μην πω ότι έπρεπε ήδη να έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση. Και η δημοτική αρχή να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, που θεωρώ ότι είναι μείζον σε σχέση με την αναβάθμιση της πόλης αλλά και τις λειτουργίες της και τις ανάγκες του έτσι. Και θεωρώ ότι είναι καθοριστικό να ξεκινήσει από τώρα, ώστε να μην φτάσουμε κάποια στιγμή πάλι να πουληθεί και αυτή η έκθεση, όποια είναι του δημοσίου μέσα του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά εν πάση περιπτώσει να μείνει στον τόπο και να συμβάλλει στην παραπέρα πολιτιστική, αλλά και όχι μόνο πολιτιστική, αλλά κυρίως στην ουσιαστική ανάπτυξη της πόλης του Ηρακλείου. Μάλιστα. Θα ήθελα έναν επίλογο από εσάς. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτή η εξέλιξη σήμερα είναι θετική, με την έννοια ότι συμβάλλει στο να προχωρήσει ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει γίνει τώρα και αρκετά χρόνια. Γιατί αυτό είναι ότι δεν έγινε είναι σε βάρος της Κρήτης. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν διαμόρφωσε προϋποθέσεις ώστε πολλοί τομείς να αναπτυχθούν και που έχουν σχέση και με τον τριτογενή τομέα που είναι ο τουρισμός, αλλά και με τον πρωτογενή, αλλά και άλλους τομείς κλπ. Και θέλω να πιστεύω ότι εάν σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και συνδράμουμε και συμβάλλουμε στην προσπάθεια ολοκλήρωσης του έργου όσο μπορούμε, με θετικές απόψεις αλλά και προτάσεις, τότε το αποτέλεσμα θα είναι και ορατό το γρηγορότερο, αλλά θα είναι και ουσιαστικό και θα συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της Κρήτης. Επειδή ξέρετε το πώς λειτουργούν εσωτερικώς οι δομές των κυβερνήσεων και το τι σημαίνει με τις αλλαγές, το γεγονός ότι έχουμε πια διαδικασία που έχει προχωρήσει, ούτως ή άλλως δεν λύνει τα χέρια όποιος και αν είναι ο επόμενος. Τα λύνει, αλλά... Ναι. Στην Ελλάδα ποτέ δεν ξέρεις. Στην Ελλάδα ποτέ δεν ξέρεις. Πρέπει να είμαστε επιφυλαστικοί και να είμαστε και προβληματισμένοι και, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε τη βούληση
στην πολιτική αλλά και όποια άλλη χρειαστεί για να συμβάλλουμε στην πρώτη σφαίρα. Γιατί αν αδρανήσουμε ή αν αρχίσουμε να έχουμε παράτερες φωνές, όπως πολύ καλά το ξέρετε, πολλές φορές ψάχνονται και αφορμές. Μάλιστα. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Παρόλο βέβαια πιστεύω όταν ήταν καταγυρωθεί το έργο και το πάρει η εταιρεία που σήμερα κατέστησε την προσφορά της, νομίζω ότι τα πράγματα μετά έχουν τρομολογηθεί πλήρως και δεν μπορούν να αλλάξουν.